Το 42ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πραγματοποιεί τις Σέρες από σήμερα και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο Παπαλουκά. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του, είναι μια μεγάλη γιορτή νεολαίας των μαθητών, των σπουδαστών, των εργαζομένων και των ανέργων και κάθε νέο που ονειρεύεται αγωνία για το μέλλον και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή. Το Φεστιβάλ για μας αποτελεί μια συνάντηση αγώνα, ψυχαγωγίας, διασκέδασης, μια συνάντηση νεολαίας, μαθητών, σπουδαστών, ανέργων, νέων εργαζόμενων. Το οποίο γίνεται εδώ και 42 χρόνια, όμως παρόλα αυτά παραμένει νέο, γιατί προβάλλει, όπως πιστεύουμε και εμείς, τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο για τα λαό και την νεολαία, που δεν είναι τίποτα άλλο από τον αγώνα για την ανατροπή του σημερινού σάπιο εκμεταλλευτικού συστήματος και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι το φετινό φεστιβάλ αποκτάει μια ιδιαίτερη σημασία και στις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται, που είναι συνθήκες επίθεσης του λαϊκού παράγοντα από την κυβέρνηση στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τόσο με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης που γίνεται αυτή την περίοδο, τα προεπαιτούμενα, με χμή και τα εργασιακά και μια σειρά άλλα μέτρα, αλλά και της συνολικότερης κατάστασης στην περιοχή μας, που είναι εκρηκτική, όπως της προσπάθειας πραξικοπήματος στην Τουρκία, της επέμβασης του τουρκικού κράτους στη βόρεια περιοχή της Συρίας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει βιβλιοπαρουσίαση με τίτλο «Πολεμώντας για τη Λευτεριά», μουσικό αφιέρωμα στα μακρονησιώτικα του Ρίτσου, κεντρική ομιλία με τον Χρήστο Κυγιάκη, μέλος του κεντρικού συντονιστικού της ΚΝΕ, μουσική συναυλία με τους Ντάτσουν και μουσική συναυλία με τους εραστές της μουσικής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την κεντρική ομιλία που θα γίνει από τον Χρήστο Κυγιάκη, μέλος του γραφείου του κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ, αλλά θα περιλαμβάνει και μουσικό πρόγραμμα από μουσικά σχήματα, μαθητικό συγκρότημα και θα ακολουθεί στο τέλος της βραδιάς λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι. Θα υπάρχει, και να μην το ξεχάσω, και αφιέρωμα για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με φωτογραφικό υλικό, έκθεση και έναν χάρτη ο οποίος σχεδιάστηκε με αφορμή τα 70 χρόνια, ο οποίος αποτυπώνει τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην περιοχή των Σερών.